Μένουμε στο θέμα και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας, Γιώργος Μιχαηλίδης και Κώστας Πουλακίδα στην αίθουσα ειδήσεων. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσω με σένα, καθώς μετράει αντίστροφα ο χρόνος που για να ανοίξει ο τουρισμός, να ανοίξει η χώρα. Ωστόσο, φαίνεται ότι θα ανοίξει με πολλά ξενοδοχεία να παραμένουν κλειστά, ειδικά στην Κρήτη. Το ρεπορτάζ λέει ότι σχεδόν το 50% των ξενοδοχείων δεν θα ανοίξουν, με πολλούς άνεργους εποχικούς εργαζομένους. Και ενώ υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα ασφαλείας που πρέπει να λυθούν, σήμερα την ώρα που ο κύριος Χαρδαλιάς έλεγε ότι πρέπει να γίνονται τεστ σε όλους στο αεροδρόμιο Μακεδονία, του είπε κάποιος, ξέρεις, δεν υπάρχει ξενοδοχείο καραντίνας στη Θεσσαλονίκη ολόκληρη. Έθεσες πάρα πολλά, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Πρώτον, το θέμα του τουρισμού και των πόσων τουριστών θα έρθουν στην Ελλάδα και πώς θα έρθουν. Ναι. Το ζήτημα, η κυβέρνηση αυτό το οποίο τονίζει στην παρούσα φάση, έχει να κάνει με το ότι καταβάλλεται με αλφαγιώτα κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου όλοι όσοι έρχονται να ελέγχονται και να παραμένουν ασφαλείς στη χώρα και οι ίδιοι αλλά και ο ντόπιος πληθυσμός. Ένα. Δεύτερον, είπες πάρα πολύ σωστά ότι όχι μόνο τα ξενοδοχεία και οι υποχικοί υπάλληλοι οι οποίοι μεταβαίνουν στις συγκεκριμένες περιοχές για να δουλέψουν για κάποιους μήνες, αλλά και πάρα πολλά καταστήματα τα οποία δεν είναι καταστήματα του τουρισμού, δεν έχουν ανοίξει ακριβώς διότι πιστεύουν ότι δεν θα καταφέρουν να αποκτήσουν τον τζίρο που θα είχαν τις προηγούμενες χρονιές. Στο σημείο αυτό, αυτό που πρέπει να σου μεταφέρω είναι ότι οι κυβερνητικές πηγές μιλούν για μια αλυσιδωτή αντίδραση. Δηλαδή, σήμερα πρώτη μέρα είχαμε διθυραμβικά σχόλια από το Διεθνή Τύπο. Αν αυτό συνεχιστεί, εάν δεν υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων το αμέσως επόμενο διάστημα, τότε το καλό κλίμα για τη χώρα μας θα συνεχιστεί, που σημαίνει ότι θα συμπαρασύρει τουρίστες να έρθουν. Και αν έχουν καλυφθεί και οποιαδήποτε προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν τις πρώτες μέρες, όπως αυτό το οποίο ακούσαμε να μεταφέρεται στον κύριο Χαρδαλιά, τότε είναι πολύ πιθανό ότι και άλλα ξενοδοχεία, μόλις δουν τις κρατήσεις τους online να έρχονται, μόλις δουν τουρίστες να έρχονται και μαγαζιά να ανοίγουν γύρω τους και να προσλαμβάνουν περισσότερο κόσμο, αυτό θα δημιουργήσει έναν οργασμό λειτουργίας του τουρισμού. Δεν σου λέω ότι θα γίνει έτσι, σου λέω όμως ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός και πού βασίζονται. Στο ότι το brand name Ελλάδα θα προσελκύσει τουρίστες και αυτό θα δώσει μία παραπάνω όθηση στον ελληνικό τουρισμό. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να πλησιάσουμε τα νούμερα των προηγούμενων ετών. Το μοναδικό το οποίο πρέπει να περιμένουμε είναι τουλάχιστον να είναι ένα boost στο ελληνικό ΑΕΠ, αλλά κυρίως να είναι ένα boost στο διεθνές κύρος της χώρας. Ότι μέσα σε όλα αυτά τα κατάφερε, αντεπεξήλθε όχι μόνο στην πανδημία, αλλά και στο άνοιγμα του τουρισμού. Γιατί είμαστε μια χώρα που περιμένουμε αρκετά εκατομμύρια τουρίστες, ακόμη και αν δεν φτάσουμε ούτε κατά διάνοια τα προηγούμενα νούμερα των προηγούμενων ετών. Μάλιστα. Κώστα, εσύ τι λες? Τέσσερα πράγματα. Πρώτον, άνοιξε ο τουρισμός, αλλά είδαμε και μάλιστα πάρα πολλές αναμπουμπούλες στο άνοιγμα αυτό. Είδαμε δηλαδή νωρίτερα στο βίντεο τον Υπουργό Χαρδαλιά να δίνει σε ζωντανή μετάδοση τον Υπουργό Θεοχάρη για το γεγονός ότι δεν έχει ορίσει ξενοδοχείο καραντίνα στη Θεσσαλονίκη. Όντως. Λέει αυτό είναι δουλειά του Υπουργού. Δουλειά του άλλου Υπουργού. Τον έδωσε κανονικά. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό τι σημαίνει? Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει συνολικό. Δεν υπάρχει οργάνωση και συνολικό σχέδιο. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος κεντρικά να ελέγχει τα πράγματα. Ένα αυτό. Δεύτερο. Υπάρχει πρόβλημα, το επισημάνετε και οι δύο σας, με τις θέσεις εργασίας και με τις μειώσεις μισθών. Mm-hmm. Από σήμερα, στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε μείωση, σε όσους μπουν σε εκπεριτροπή εργασία, έχει μείωση 20% στο μισθό του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό, μαζί με την ανεργία, σημαίνει φτώχεια. Τα ξενοδοχεία δεν πρόκειται να ανοίξουν αν δεν έχουν προσλάβει προσωπικό. Ναι. Δεν πρόκειται λοιπόν κανένα ξενοδοχείο να δει πρώτα ότι έχει κρατήσει για να πάει να ανοίξει. Γιατί το ξενοδοχείο πρώτα θα πει ότι ανοίγω 15 και Ιουνίου κρατήσεις. Και μετά θα ξεκινήσει να δει αν έχει κρατήσει. Άρα πρώτα θα προσλάβει προσωπικό, θα μπει στα έξοδα δηλαδή, και μετά θα πρέπει να προσλάβει και μετά θα πρέπει να περιμένει αν θα το έρθουν οι κρατήσεις. Τα πράγματα είναι ακριβώς ανάποδα από αυτό που το κυβερνητικό σχέδιο εκτιμά. Τρίτον, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ερχόταν σήμερα ένας ωραίος τουρίστας, σαν αυτούς που είδαμε να έρχονται από τη Γερμανία, και κατέβαινε στην Αθήνα για να επισκεφτεί και να ζήσει την ομορφιά του κέντρου της πόλης. Τι θα ζούσε? Το προηγούμενο περίπατο. Ρεπορτάζ. Το προηγούμενο ρεπορτάζ θα έβλεπε. Θα έβλεπε λοιπόν το χάος το κυκλοφοριακό,
την απίστευτη ζέστη και την ταλαιπωρία. Θα έλεγε ότι για να κάνει μια απόσταση με το ταξί από το ξενοδοχείο του που είναι, ας πούμε, κοντά στο Χίλτον, για να πάει μέχρι το κέντρο, μέχρι το Σύνταγμα, θα έκανε 25 λεπτά. Και θα έλεγε: εδώ δεν είναι ωραία. Δεν περνάμε ωραία εδώ. Γιατί το επιφυλάξαμε αυτού του τουρίστα αυτού του είδους τη μεταχείριση. Και στον πολίτη της πόλης, στον κάτοικο της πόλης, στον χρήστη του κέντρου ή στον κάτοικο του κέντρου, γιατί το επιφυλάξαμε αυτή τη μεταχείριση. Εδώ το σύστημα, το μήνυμα είναι σαν αυτό που λέγεται η παλιά διαφήμιση. Να φύγετε να πάτε από αλλού. Αυτός είναι ο στόχος. Να μην μπαίνετε καν στο κέντρο δηλαδή. Αυτό είναι μια αποτροπή, να πηγαίνετε από περιφερειακούς δρόμους για να μας αφήσετε το κέντρο να κάνουμε εμείς αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Και επισημαίνω ότι λειτουργούμε και σαν το Χότζα. Γιατί είχαμε τη Βασιλή Σόλγα στην Πέμπτη, σήμερα την Πανεπιστημίου, από χθες μάλλον την Πανεπιστημίου, και επέρχεται και το Σύνταγμα. Άρα μπαίνουν όλο και μεγαλύτερα προβλήματα στην κίνηση και στην ζωή του κέντρου της πόλης αυτή τη στιγμή. Χωρίς να βλέπουμε αντίστοιχα ωφέλη. Διότι δεν ξεκινήσαμε από μικρότερους δρόμους στο ιστορικό τρίγωνο, όπως είναι, ξέρω εγώ, η Περικλέους. Δεν θα έλεγε κανείς ποτέ για την Περικλέους. Ξεκινήσαμε από τους μεγάλους δρόμους που έχουν πολλή κίνηση και θα έπρεπε σιγά σιγά να δρομολογηθεί αυτό το πράγμα. Και ένα τελευταίο που δεν μπορώ να κρατηθώ, θα το πω. Επειδή είδα στο βίντεο για τα 34.000 ευρώ που πλήρωσε ο Δήμος Θήρας, ο Δήμος της Σαντορίνης, για να κατέβει ο Πρωθυπουργός. Καλά έκανε ο Δήμος και το πλήρωσε. Απλώς για να μετρήσουμε τους πολιτικούς. Να γνωρίζετε ότι όταν ο κύριος Τσίπρας πήγε να εγκαινιάσει το νοσοκομείο της Σαντορίνης, το οποίο τώρα το επικοινωνεί η Νέα Δημοκρατία, ότι κοιτάξτε πόσο ασφαλείς είμαστε, γιατί έχουμε δημόσιο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Το χαρακτήρισε στολίδι προχθές ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, στολίδι. Αλλά τότε η Νέα Δημοκρατία ήθελε να το πουλήσει. Mm-hmm. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήθελε να το δώσει σε ιδιώτη. Και ο κύριος Τσίπρας, όταν κατέβηκε να εγκαινιάσει, τα έξοδα τα πλήρωσε η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλό βράδυ.